Έχουμε να κάνουμε με ένα παγκόσμιο κύπελο. Προσέξτε, ένα παγκόσμιο κύπελο ξύφους, μονομαχίας νέων ανδρών. Αυτός είναι ο ακριβής όρος. Με το βλέμμα στραμμένο της παγκόσμιας κοινότητας σε αυτή τη διοργάνωση και σε αυτούς τους αγώνες. Και με επίκεντρο το Ηράκλειο Κρήτης. Με επίκεντρο την Κρήτη. Με επίκεντρο τα δύο ωράκια. Αυτό το κόσμημα για την πόλη του Ηρακλείου και όχι μόνο. Και βέβαια είναι η πέμπτη φορά που η Ελλάδα διοργανώνει το παγκόσμιο κύπελο ανδρών. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε. Ήρθε η στιγμή ο κύριος Πουστανάκης Δημήτρης, προπονητής αθλητικής λέσχης με Σαράς, ο κύριος Πέτρος Τσόκας, τεχνικός διευθυντής αγώνων. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Κύριε Πουστανάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Ένα παγκόσμιο κύπελο, θεσμός, το βλέμμα στραμμένο της παγκόσμιας κοινότητας στο άθλημα, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Έτσι ακριβώς. Η ξυφασκή είναι ένα άθλημα το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να αποκτά όλο και περισσότερους οπαδούς, να το πούμε, στην Κρήτη. Φίλους θα λέγα εγώ. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία κάνοντας ένα παγκόσμιο κύπελο με τη συμμετοχή τόσων μεγάλων αθλητών και πολλών, αλλά και σε ποιότητα από τους καλύτερους στον κόσμο, να τους έχουμε στο σπίτι μας μέσα, να παίξουμε μαζί τους, να τους δούμε, να τους παρακολουθήσουμε, να τους θαυμάσουμε. Είναι οι αυριανοί Ολυμπιονίκες, οι άνθρωποι που αύριο μεθαύριο, σε μερικά χρόνια, θα τους δούμε στα βάθρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι ένα πρωτάθλημα μέχρι 20 χρονών. Είναι η καλύτερη ηλικία για μένα που μπορεί να δει κάποιος ξυφασκία και να απολαύσει πραγματικά, γιατί υπάρχει αυτό το πάθος για τη νίκη, υπάρχει αυτός ο δυναμισμός και υπάρχει ταυτόχρονα και ένα υψηλό επίπεδο τεχνικής για όσους ξέρουν από ξυφασκία να το δουν. Είναι ένα άθλημα που μπορεί να είναι λίγο δυσνόητο, αλλά στην πρώτη μισή ώρα έχει καταλάβει τι ακριβώς παίζει. Ειδικά το ξύφος μονομαχίας είναι ένα απλό όπλο, το οποίο μπορεί εύκολα ένας θεατής που δεν ξέρει ξυφασκία να καταλάβει και να θαυμάσει πραγματικά τους αθλητές μας. Κύριε Τσόκα, μιλάμε για αθλητές που θα έρθουν από πολλές χώρες του κόσμου, με συγχωρείτε, να αγωνιστούν και σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο. Μιλάμε για μια διεθνή διοργάνωση, η οποία διεξάγεται στο Ηράκλειο, που έχετε έρθει κι εσείς για αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό. Αλήθεια είναι. Καταρχάς, κάθομαι στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου στα δύο αυράκια. Έχετε ένα φανταστικό κλειστό γυμναστήριο, ίσως το καλύτερο στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι εδώ πέρα τους δίνω δημόσια συγχαρητήρια γιατί το φυλάνε σαν το σπίτι τους. Και πριν 3 χρόνια που ήρθαμε για τους ίδιους αγώνες, είναι το ίδιο και καλύτερο. Έχει φοβερό καιρό στην Κρήτη. Για φυλάξτε τα, είναι όλα φανταστικά. Είναι το τέταρτο γνωστό κάπου που γίνεται εδώ στα δύο αράκια. Και το πέμπτο στην Ελλάδα. Ναι. Δύο χρόνια κάναμε break λόγω κορονοϊού, όπως τα πάντα κοινωνικά, οικονομικά, αθλητικά. Και να που είμαστε ξανά εδώ πέρα. Έχουμε, η τελευταία καταμέτρηση είναι 168 αθλητές από 30 χώρες με 17 ομάδες. Μπορώ να σας πω ότι είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Κίνα, είναι από την Αυστραλία μέχρι τη Βραζιλία, είναι σχεδόν όλη η Ευρώπη, παρόλο που τα περισσότερα αεροδρόμια της Ευρώπης έχουν πρόβλημα λόγω, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί πέρα, και είναι δύσκολο να ταξιδέψουμε αεροπλάνο στην ώρα τους. Παρόλα αυτά, ο κόσμος προτιμάει να έρθει στην Ελλάδα να παίξει, να έρθει στην Κρήτη, να τα γευτεί όλα αυτά και να περάσει και να ενθουσιάζει τον κόσμο που θα έρθει να δουν ένα πραγματικά μοναδικό θέαμα. Κύριε Τσόκα, μιλάμε για την ξυφασκία. Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει οπαδούς. Είναι ένα δημοφιλές άθλημα, κυρίως νομίζω για εμάς που δεν το γνωρίζουμε και το βλέπουμε και εντυπωσιαζόμαστε. Ωστόσο, φαντάζομαι από μικρά παιδιά υπάρχει και εκδηλώνεται ενδιαφέρον για να γνωρίσουν και να μάθουν και να γίνουν αθλητές της ξυφασκίας. Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Μπροστά σας έχετε δύο παλιούς φίλους συναθλητές κλπ. Ο Δημήτρης από την Πόμπη, από το Μεσαρά, και εγώ από τη Φλόρινα, τα δύο άκρα. Και τα δύο άκρα έχουν φοβερή ανάπτυξη, είναι πυρήνες ξυφασκίας. Είναι, θα λέγα, η μισή καρδιά της ξυφασκίας στην Ελλάδα. Για να κάνουμε εμείς ξυφασκία στις άκρες της Ελλάδας, φανταστείτε ποια είναι η δυναμική. Και με τις τελευταίες επιτυχίες που γίνονται, δυστυχώς δεν ακούγονται όπως πρέπει να ακουστούν, με την Δέσμηνα Γεωργιάδου, τη Δώρα του Κουνταρά σε παγκόσμιο επίπεδο και με πολλές άλλες επιτυχίες μικρότερων παιδιών. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα μεγάλο πάμε τη ξυφασκία, θα έρθει πολλοί κόσμος και οι επιτυχίες που έχουμε μπροστά μας θα μας αφήσουν πραγματικά και εμάς, αλλά κυρίως εσάς, άνατους. Κύριε Φουστανάκη, αναφορικά με τις προοπτικές σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στο κομμάτι και στο άθλημα της ξυφασκίας, πόσο αισιόδοξος είστε?
Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, η ανάπτυξη είναι αλματώδη στην Κρήτη. Έχουμε 4 συλλόγους και τώρα δημιουργείται και ο 5ος συλλόγος στο Ρέθυμνο. Η Κρήτη έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική στην ξυφασκία. Έχουμε αυτή τη στιγμή αθλητές στην εθνική ομάδα. Ο Νίκος ο Χατζηγεωργίου θα είναι την Κυριακή ένας από τους 4 που θα παίξει με την εθνική μας. Ο άλλος θα είναι από τη Φλόρινα. Δύο από τη Φλόρινα και ένας από την Πεσταρά. Οπότε καταλαβαίνετε τη δυναμική που έχει η περιφέρεια. Και ειδικά η Κρήτη έχει παρουσιάσει μια μεγάλη άνοδο τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι γιατί μικρές ηλικίες έχουμε ένα μεγάλο αριθμό αθλητών που ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα μείνουν, θα συνεχίσουν και θα έχουμε και νέες προσθήκες στο άθλημα. Και επιτυχίες βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Τσόκα, βλέπω τεχνικός διευθυντής αγώνων, οπότε έχετε αναλάβει και έχετε επομιστεί το κομμάτι της εύρυθμης λειτουργίας, το κομμάτι του τεχνικού σκέλους των αγώνων. Να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες λίγο. Ασκία είναι ένα καθαρά τεχνικό άθλημα από πλευράς εξοπλισμού. Έχουμε στρώσει εδώ στα δύο ωράκια, 16 πίστες για να γίνουν όλοι αυτοί οι αγώνες. Δηλαδή το διήμερο οι πίστες πραγματικά θα πάρουν φωτιά. Αντιλαμβάνεις τώρα αυτός ο εξοπλισμός, ο οποίος είναι και ευαίσθητος, είναι και πολύ ακριβός και δύσκολος στη μετακίνηση, γίνεται μια γιγαντεία προσπάθεια για να κατέβει ή να συγκεντρωθεί εδώ πέρα για να μπορέσουν να οργανωθούν οι αγώνες. Και σε αυτό συμμετείχε πάρα πολλοί κόσμος. Και τα παιδιά εδώ στην Κρήτη, από όλα τα σωματεία και η Ομοσπονδία φυσικά. Αλλά και εγώ με τις γνώσεις που έχω τόσο καιρό κάναμε μια πολύ δυνατή ομάδα και νομίζω το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει όλους, τουλάχιστον σε τεχνικό επίπεδο. Θα ήθελα να συμπληρώσω. Το μεγάλο project είναι το σπίτι της Βασιλείας που ετοιμάζεται, δημοκρατείται και πιστεύω σε 1-2 χρόνια θα είναι έτοιμο. Μάλιστα. Στο Δήμο Φεστού, ναι, στο οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο... Να δώσει πολύ μεγάλη όθηση στο άθλημα στην περιοχή και γενικά στην Ελλάδα. Να απευθύνουμε και ένα κάλεσμα προς τους κριτικούς και όχι μόνο να δώσουν το παρόν και να ενισχύσουν και τις προσπάθειες των αθλητών, κύριε Φουστανάκη, και από εσάς και από τον κύριο Τσόκα, βέβαια. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι είχαμε στο τελευταίο, γνωσός λέγεται τώρα το παγκόσμιο κύπελο, αυτό που κάναμε στο Ηράκλειο, την τελευταία φορά που διοργανώθηκε, είχαμε μια μεγάλη σροή αθλητών, νέων αθλητών, που είχαν έρθει, είχαν παρακολουθήσει, είχαν μαγευτεί πραγματικά από το θέαμα αυτό και ήρθαν και γράφτηκαν στα σωματεία του Ηρακλείου. Προσκαλούμε λοιπόν όλους τους Ηρακλειώτες και εμείς να έρθουν να παρακολουθήσουν. Είναι ένα άθλημα το οποίο διαρκεί πάρα πολλές ώρες. Δεν είναι ένας αγώνας ποδοσφαίρου ή μπάσκετ που θα παιχτεί σε μία ώρα, μία μισή ώρα και τελειώσαμε. Θα είναι από το πρωί τις 9, θα τραβήξει μέχρι η τελική είναι... 8 η ώρα το βράδυ ξεκινάνε τελική. Οπότε ο Ηρακλειώτης, ο κριτικός, έχει τη δυνατότητα ό,τι ώρα βολέψει να έρθει με την οικογένειά του, με τους φίλους του, με τους συγγενείς, με τους γειτόνους, να πιούν εδώ το καφεδάκι του στο κοιμό τους και να απολαύσουν θέαμα τη φασκία. Μάλιστα. Θα είμαστε εμείς εδώ για οποιονδήποτε χρειαστεί κάτι, να ενημερώσουμε, να εξηγήσουμε, θα είμαστε στις κερκίδες, θα φαινόμαστε, οποιοδήποτε θέλει οτιδήποτε μπορούμε να το βοηθήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Τσόκα. Εγώ θέλω να απευθύνω επίσης ένα θερμό κάλεσμα. Είναι μοναδική ευκαιρία να απολαύσει ο κόσμος της Κρήτης, του Ηρακλείου, ειδικότερα, οι οικογένειες και τα παιδιά, κάτι διαφορετικό. Που είναι άκρος αθλητικό, είναι άκρος ευγενικό, είναι άκρος θεαματικό και αρκετά δυναμικό. Ναι, πολύ δυναμικό. Πολύ. Οι μονομαχίες και τα παιχνίδια που θα παιχτούν πραγματικά θα αφήσουν άνατο τον κόσμο. Θέλω να ελπίζω ότι θα είναι και Έλληνες αθλητές και κριτικοί αθλητές πάνω στις πίστες, θα διεκδικήσουν πολύ μεγάλες θέσεις. Και νομίζω είναι μοναδική ευκαιρία να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά, γιατί και εγώ πατέρα σήμερα, να δώσουμε στα παιδιά μας την ευκαιρία να απολαύσουν κάτι διαφορετικό πέρα από τα συνηθισμένα. Σωστά. Κλείνοντας, να πούμε ότι από την Ελλάδα συμμετέχουν 20 αθλητές, από τους 168 οι 20 είναι Έλληνες και από αυτούς οι 10 είναι Ηρακλειώτες. Είναι από τον ομό Ηρακλείου. Μάλιστα. Από την Αθλητική Λέσχη Μεσαράς, από το Θησαία Ηρακλείου και από τη Γεία Ηρακλείου. Μάλιστα. Έχουμε 10
αθλητές λοιπόν κριτικούς ντόπιους από εδώ που θα αγωνιστούν με τους υπόλοιπους παγκόσμιους αθλητές που θα έρθουν. Καλή επιτυχία αύριο σε όλους. Θερμά συγχαρητήρια και σε εσάς κύριε Πουστανάκη και στον κύριο Τσόκα. Όμορφα τα μηνύματα τα οποία στείλατε σήμερα. Με το καλό να πάνε όλα καλά και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και για τον απόϊχο. Τους χαιρετισμούς μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά εμείς.